Λοιπόν, επίσης έχω διαπιστώσει ότι είσαι η αγαπημένη του αντρικού κοινού μου. Και αυτό δεν είναι. Μου είπε ένας προχθές, φύγω γροθιά για Θέκλα Πετρίδου. Το πω στον αέρα να γελάσουν. Γιατί νομίζω τα λες όπως είναι. Θέκλα Πετρίδου, για ακόμα μια φορά στο γιατί όχι, να μιλήσουμε για τα dating apps, αλλά νομίζω και τον κομμενιασμό μέσω των συμβατικών social media, Facebook, Twitter, Instagram, γιατί και εκεί γίνεται εγκομένιασμα. Και για τα Tinder, Bumble, για εσάς που μας ακούτε εκτός Ελλάδας, γιατί το Bumble δεν είναι σε όλες τις χώρες. Είναι η εφαρμογή αυτή που την πρώτη κίνηση την κάνει η γυναίκα. Στην Κύπρο υπάρχει, αποκλείεται, θα το ήξερα. Υπάρχει. Υπάρχει το Bumble στην Κύπρο. Παντού υπάρχει μωρέ τον Bumble. Εν τω μεταξύ, την πρώτη κίνηση την κάνει η γυναίκα, τρόπος του λέγει. Έκανα μια έρευνα πριν μιλήσουμε. Χρησιμοποίησα, έκανα προφίλ κανονικά με το όνομά μου και χρησιμοποίησα λίγο τις εφαρμογές. Πολύ πλάκα. Δεν ξέρω, για πες για τον Bumble δηλαδή. Το Bumble υποτίθεται ότι κάνει η γυναίκα την πρώτη κίνηση με την έννοια του ότι αν είσαι match με κάποιον, δηλαδή αν έχουν πατήσει και οι δύο swipe, έχουν βάλει like, δούλα, έχουν κάνει swipe right, έχουν πατήσει δεξιά και γίνει match, δεν μπορεί να συνομιλήσει, δεν ξεκινάει η συνομιλία αν δεν μιλήσει η γυναίκα πρώτη. Αυτό είναι το μόνο. Αυτό δεν εννοώ. Εντάξει, είχε πάρα πολύ πλάκα γιατί εγώ το έκανα, το κράτησα 2-3 μέρες και δεν ήξερα ότι πρέπει να μιλήσει η γυναίκα πρώτη. Και λέω, μα γιατί δεν μου μιλάνε τα μάτς. Πολύ πλάκα, πολύ πλάκα. Έδωσα 2 ερωτήσεις στους ακροατές και μέχρι στιγμής, στην πρώτη ερώτηση, αν έχετε κάνει σχέση, όχι αν έχετε φλερτάρει, γκομενιάσει κλπ, αν έχει γίνει σχέση αυτό σε dating apps και σε Facebook και τα λοιπά, το 30% απάντησε ότι έχει κάνει σχέση μέσω εφαρμογών. Mm-hmm. Ναι, και το 70% όχι. Και η επόμενη ερώτηση είναι αν έχουν κλείσει τις εφαρμογές γκομενιάσματος, γιατί το 81% έχει κλείσει την εφαρμογή γκομενιάσματος, γιατί κανένα νόημα. Και το υπόλοιπο 20% έχει κλείσει την εφαρμογή. Είναι το απόλυτο σημείο δέσμευσης τη σήμερον ημέρα, γιατί έχω κάνει σχέση και το σωστό. Κάνω σχέση, φεύγω από την εφαρμογή, Θέκλα. Δεν φεύγω. Δεν είναι σωστό. Κανονικά φεύγω. Αν έχω κάνει μονογαμική σχέση μεταξύ δύο ανθρώπων, φεύγω από την εφαρμογή. Γιατί εγώ έχω ακούσει περιστατικά που έχω δει τον φίλο μου, τον σύντροφό μου, τη σύντροφό μου στο dating app και αναρωτιέμαι τι κάνει τώρα αυτός εδώ και μαλώνω και τα λοιπά και τα λοιπά. He or she checks the competition. Έτσι είναι. Κοιτάζει τον ανταγωνισμό ή τι καινούριο πράγμα έχει βγει. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για dating apps και πώς να το εκμεταλλευτούμε πλήρως. Προς όφελός μας. Πώς να το χρησιμοποιήσουμε προς όφελός μας. Λοιπόν, χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι ξανά εδώ σε εσάς στο podcast, γιατί όχι. Και εμείς πάρα πολύ. Το αγαπημένο μου podcast. Είχαμε αφήσει να εωρείται από την προηγούμενη συνάντησή μας αυτό το ζήτημα. Και έτσι είπα να το μελετήσω λίγο περισσότερο και να είμαι έτοιμη σήμερα και να μπορέσω να δώσω μερικές ιδέες και μερικές σκέψεις, τροφή για σκέψη, food for thought, μερικούς προβληματισμούς για το πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εφαρμογές προς όφελός μας. Καταρχάς, έχω και εγώ τα δικά μου ανεπίσημα στατιστικά, Δέσποινα. Ναι, ο κόσμος που είναι στο κανάλι μου στο YouTube που έχουμε ξεπεράσει τους 55.000 συνδρομητές, οι περισσότεροι δεν είναι και πολύ θετικοί με τις εφαρμογές γνωριμίων. Ναι, δεν είναι και τόσο θετικοί. Υπάρχουν οι θειασότητες των εφαρμογών γνωριμίων, αλλά οι περισσότεροι, ακριβώς επειδή τις έχουν χρησιμοποιήσει στο παρελθόν, εκφράζουν μια απογοήτευση για το σπορ, το γκομενιάσματος, όπως το είπες εσύ, του διαδικτυακού φλερτ. Και κάθε φορά που ανεβάζω βιντεάκι που έχει σχέση με αυτό το θέμα, υπάρχουν πάντα και αυτοί που λένε: εντάξει, κάντε ό,τι θέλετε, σας αφήνουμε να κάνετε ό,τι θέλετε, αλλά εμείς προστατεύουμε τους εαυτούς μας από την ταλαιπωρία του διαδικτυακού νυφοπάζαρου ή γαμπροπάζαρου. Λοιπόν, καταρχάς πρέπει να παραδεχθούμε ότι είμαστε, ας ελπίζουμε, προς το τέλος μιας πολύ δύσκολης περίοδου των ζώων μας που ποτέ δεν είχαμε φανταστεί πως θα βιώναμε, της περίοδου της πανδημίας, την άνοιξη του 2020 και ελπίζουμε σύντομα να λάβει τέλος.
Άρα αυτή την περίοδο που τον περισσότερο καιρό ήμασταν περιορισμένοι και είμαστε ακόμη, υπάρχουν, είναι χαλαμένα μεν και στην Κύπρο και στην Ελλάδα τώρα που μιλάμε, αλλά υπάρχουν ακόμη περιορισμοί. Που είχαμε περιορισμένα σπίτια, είχαμε αυστηρές καραντίνες την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, που δεν δικαιούσαν να βγεις έξω χωρίς μήνυμα και ήταν κλειστή εστίαση. Αναπόφευκτα, είχαμε ότι μια αρκετό χρόνο στη διάθεσή μας. Απ' την άλλη, όσοι ήταν μόνοι και είναι μόνοι, έχουν νιώσει περισσότερο την έλλειψη της συντροφικότητας και του ερωτισμού. Και επίσης δεν υπήρξαν και πολλοί, δεν υπάρχουν και ιδιαίτερες άλλες διέξοδοι πέραν του διαδικτύου. Και του σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι, μα στο σούπερ μάρκετ, μάνα μου, με τη, μάρκα, με τη μάσκα θα σε δει. Να σου πω και το αστείο το δικό μου. Επειδή έχω κάνει μια εμφανισιακή αλλαγή, ναι. Έχω επιστρέψει στο φυσικό χρώμα το μαλλιό μου και έλειπα και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από την Κύπρο, 6 μήνες. Και σε αυτό το χρονικό διάστημα αποφάσισα να επιστρέψω στο φυσικό χρώμα του μαλλιού μου, το καστανό. Και έτσι, χωρίς να το καταλάβω, αδυνάτησα κιόλας. Οπότε τώρα, όπου πάω με τη μάσκα, με διαφορετική μάζα σώματος, μάσκα, άλλο χρώμα μαλλιού, πρέπει να μιλήσω για να με καταλάβουν οι άνθρωποι. Άρα μπορώ να κυκλοφορώ εικόκριτο. Οπότε με τη μάσκα μπορεί να πάω και στο περίπτερο και στο σούπερ μάρκετ κόκκινο, να μην με καταλάβει κανείς, να μην μιλήσει κανείς και να πω σπίτι μου και να μην πάρει κανείς ειδήσει ότι έχω πάει εκεί πέρα. Ωραία, είναι καλή φάση αυτή ή και κακή φάση. Γιατί στην πραγματικότητα. Οι περιπτώσεις που φλερτάραμε ήταν πάρα πολύ λίγες. Οι συνθήκες μάλλον. Πολύ περίεργες. Δεν μπορούσαμε να φλερτάρουμε σε φυσικούς χώρους. Αφού δεν πηγαίναμε στην καφετέρια, δεν πηγαίναμε στα μπαράκια, δεν πηγαίναμε στους γάμους, δεν πηγαίναμε στις βαπτίσεις, ούτε καν στις κηδείες δεν πηγαίναμε. Φλερτάρεις. Λοιπόν, και όπως πολύ ωραία θα έχεις θίξει, χρησιμοποιούνται και άλλα κοινωνικά δίκτυα ως χώροι φλερτ. Τα έχω παίξει τελευταίως με το LinkedIn. Ειλικρινά, τα έχω παίξει. Είναι με ένα φίλο μου παντρεύτηκε από το LinkedIn, αυτό σου λέω. Δύσουν τα παιδιά, αλλά εμένα μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση, γιατί εκεί στο LinkedIn, ξέρω εγώ, έχω αρκετά connections. Όποιος μου κάνει αίτημα φιλίας και καταλαβαίνω το όνομά του, τι σημαίνει και τι δουλειά κάνει, και τον ξέρω, δεν τον ξέρω, τον κάνω accept. Μα ρε παιδί μου, έχει κόσμο μου κάνει προφίλ στο LinkedIn, ειδικά για να φλερτάρει, τι είναι αυτό. Έχει, ναι. Μου φαίνεται πάρα πολύ αστείο, γιατί στο LinkedIn ο κόσμος κάνει προφίλ για να δηλώσει τις επαγγελματικές του ικανότητες, την επαγγελματική του ιδιότητα, για να προσελκύσει πελατεία, για να βρει δουλειά αν είναι άνεργος ή για να βρει προσωπικό για την εταιρεία του αν είναι εργοδότης. Κάνεις, ρε παιδί μου, στο LinkedIn profile για να ρίξεις γκόμενα. Όμως. Κάτι προφίλ, μπήκα και είδα, ας πούμε, τίποτα βιογραφικό πουθενά, αφού είναι επαγγελματικός χώρος. Φωτογραφία, ξέρω εγώ, κάπου στη φύση, μέσα στα λουλούδια και ένα όνομα εκεί πέρα που είναι το δικό τους και φλερτάρουν. Τέτοιον το έχεις δει αυτό. Πώς λέγεται, Facebook... Έχει και το Facebook ένα δικό του dating app, μου είπε η κόρη μου τώρα. Ναι, αυτό δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Αυτό, Facebook Relationships, κάπως έτσι λέγεται. Το έχει χρησιμοποιήσει μια φίλη της κόρης μου και έχει γνωρίσει ένα παιδί μου, είπαν πρόσφατα. Δεν ξέρω, ίσως αυτή η εφαρμογή από το Facebook είναι καλύτερη. Αυτή, για να είμαι ειλικρινής, δεν την έχω δοκιμάσει, ρε παιδιά. Μιλήσουμε για τα άλλα που έχουμε δοκιμάσει. Καταρχάς, η γνώμη μου είναι να μην φλερτάρουμε από το LinkedIn. Δεν φαίνεται καθόλου σοβαρό. Ναι. Να φλερτάρεις μέσα από ένα χώρο ο οποίος είναι για εργασιακούς σκοπούς. Είναι ένας ιστοχώρος για την εργασία μας, το λέω. Το Facebook, το Instagram. Το Twitter είναι η κοινωνικά δίκτυα, το οποίο κανονικά δεν είναι για φλερτ, αλλά πέφτει πολύ φλερτ στο Instagram και στο Twitter πέφτει. Αλλά στο Twitter πέφτει πιο μεθοδευμένα. Εγώ είμαι υπέρ του, αν θες να φλερτάρεις, να είσαι ειλικρινής με τον εαυτό σου και με τους άλλους και να κάνεις ένα προφίλ σε μια εφαρμογή γνωριμιών. Σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Επί τούτου δηλαδή. Ναι. Ναι, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, ότι είμεθα μόνοι ή μόνες, ότι είμεθα αμάμητοι και ότι θέλουμε να εμπλουτίσουμε την ερωτική μας ζωή. Γιατί να το κρύψουμε άλλωστε και δεν είναι ντροπή. Εγώ πιστεύω ότι αυτό τώρα που λες είναι και ένα στοιχείο όμως που επειδή η Ελλάδα, οι πόλεις της Ελλάδας και της Κύπρου μαζί, το βάζω μαζί ένα αυτό Ελλάδα-Κύπρο τώρα, δεν τον διαχωρίζω, γνωριζόμαστε.
Πολλοίς κόσμος δεν μπαίνει γιατί ντρέπεται. Μην τον δούνε, κατάλαβες, και θα μου πεις, θα τον δούνε και θα πούνε τι ρε παιδιά. Πρώτα απ' όλα, για να σε δει κάποιον μέσα στο dating app, σημαίνει ότι και αυτός είναι στο dating app. Για να σε δει κάποιον στην εφαρμογή γνωριμιών, σημαίνει ότι και αυτός είναι στην εφαρμογή γνωριμιών. Μη συντροπή δική του, μη συντροπή δική σου. Μη συντροπή δική της, μη συντροπή δική σου, άμα το πάρεις έτσι. Έτσι ακριβώς. Αυτό που έχουμε σε διαφορετικότητα, αυτό στο οποίο διαφέρουμε εμείς ως νοοτροπία, είναι ότι στο εξωτερικό, σε κάποιες χώρες δυτικές, όπως η Νορβηγία, η Φινλανδία, η Σουηδία, για παράδειγμα, οι άνθρωποι μπαίνουν κανονικά σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών, είτε αυτή είναι μια που μπαίνει δωρεάν, είτε μια που πληρώνεις. Μάλιστα, κάποιοι επενδύουν και χρήματα και καλά κάνουν ίσως να κάνουν ένα προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών που να είναι πιο έγκυρη, δηλαδή που να ελέγχει τα στοιχεία αυτών που είναι μέσα και αν όντως είναι αυτός που λέει πως είναι κλπ. Ίσως δεν είναι και κακή ιδέα να επενδύσουμε και οικονομικά προκειμένου να σοβαρά τον εαυτό μας και την ερωτική μας ζωή. Κάνουν οι άνθρωποι το προφίλ τους, όπως το έχουν το προφίλ τους στο Facebook για τους φίλους τους, όπως το έχουν στο LinkedIn για τους γνωστούς τους εργασιακά, έτσι έχουν και στην ιστοσελίδα γνωριμίων, γιατί είναι ελεύθεροι και γιατί είναι διαθέσιμοι να κάνουν γνωριμία. Δεν σημαίνει ότι αν εγώ έχω ένα προφίλ στο Tinder, στο Minder, στον Bumble, στον Dumble, στο οπουδήποτε, το εμένα με κάνει ανήθικο πρόσωπο. Δεν σημαίνει ότι αν έχω προφίλ σε μια εφαρμογή ή στο σελίδα γνωριμιών ότι γυρεύκουμε, που λέμε στην Κυπριακή, ψάχνομαι για κακό σκοπό. Δεν είναι κακό να ψάχνεσαι. Δεν είναι κακό να αναγνωρίζεις ότι τι μου λείπει τώρα, μου λείπει από τη ζωή μου, λείπει η συντροφικότητα, μου λείπει το σεξ, λείπει η παρέα, μου λείπει η ρομαντική αγάπη. Τι θέλω, πώς θα τη βρω, δηλώνοντας ότι είμαι ελεύθερος, ότι είμαι ελεύθερη, και ο καλύτερος τρόπος να το δηλώσεις από το να κάνεις ένα αξιοπρεπές προφίλ σε μια ιστοσελίδα γνωριμιών. Αξιοπρεπές δηλαδή με το όνομά σου, το επίθετό σου, τη φωτογραφία σου, τα πραγματικά σου στοιχεία, την ηλικία σου, τι θες, τι ψάχνεις, αν ψάχνεις μια γνωριμία για κάτι σοβαρό, αν ψάχνεις μια γνωριμία για κάτι χαλαρό, αν θες σεξ μόνο, ό,τι θες, να είσαι ειλικρινής και πρέπει να το πεις. Κοίταξε ρε, Δέσποινα, στην Κυπριακή και την ελληνική κοινωνία και κουλτούρα είμαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι από το κίνημα του ρομαντισμού. Η καθηδυτική κουλτούρα, το ρομαντισμό. Και ο ρομαντισμός έχει κάποιες πολύ παλαβές ιδέες σε σχέση με την αγάπη και τις ερωτικές σχέσεις. Ο ρομαντισμός σου λέει γνωρίζεις κάποιον, κάποιον και είναι το άλλο σου μισό και είναι το soulmate σου και είναι το τέρι σου και θα το νιώσεις αμέσως και πέσεις κεραυνοβολημένος, κεραυνοβολημένη αμέσως στο πάτωμα και μετά όλα θα γίνουν τέλεια με αυτή τη σχέση γιατί είσαστε και δυο ερωτευμένοι. Τέτοιες μπλε, δεν έχει τέτοιο πράγμα. Ναι, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε χημεία ερωτική, υπάρχουν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε πολλά κοινά. Υπάρχουν άνθρωποι που αν το επιδιώκαμε θα είχαμε μια ερωτική σχέση μαζί τους, δηλαδή μπορούμε να ταιριάξουμε ερωτικά με πολλούς ανθρώπους. Καιρός είναι να χρησιμοποιήσουμε το μυαλό μας, να χρησιμοποιήσουμε τις γνώσεις που έχουν βρει οι ανθρωπιστικές επιστήμες και η κοινωνιολογία και η ψυχολογία πιο συγκεκριμένα σε σχέση με τις ερωτικές σχέσεις και τους γάμους, αν είναι ο γάμος μας ενδιαφέρει, και να βάλουμε αυτές τις γνώσεις σε εφαρμογή. Μας δίνει τόσα πολλά εργαλεία η επιστήμη. Και εμείς δεν τα χρησιμοποιούμε. Καθόμαστε και βλέπουμε βλακίες στην τηλεόραση, βραζιλιάνικες σειρές και μεξικάνικες και δεν ξέρω τι. Εντάξει, έχει και καλές τέτοιες σειρές, δεν είναι απαραίτητα όλες οι σειρές άσχημες, αλλά κάτι παλιές ελληνικές ταινίες μαυρόασπρες που τελειώνουν στα σκαλιά της εκκλησίας. Τέτοια, ότι ο έρωτας είναι μαγικός και έρχεται... Και θα βρεις το ένα και μοναδικό και... Ναι, και έρχεται μαγικά και άμα τα φτιάξετε τελείωσε. Τελείωσε, ναι. Τελείωσε. Χωρίς δουλειά έχει μπει αυτό σε μια τροχιά και πάει. Και μεταξύ... Δεν χρειάζεται να μιλάτε, δεν χρειάζεται να επικοινωνείτε, δεν χρειάζεται να πάτε σε ψυχολόγο να λύσετε τα προβλήματά σας, δεν χρειάζεται... Ξέρεις, μου έχει στείλει μια κοπέλα που παρακολουθεί τα βίντεο μου ένα πολύ ωραίο link για έναν τύπο, ψυχολόγο, Αλέν Ντεμποτόν είναι το όνομά του, όπως έχει μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία για την αγάπη. Και μου λέει,
Γιατί δεν τον παρακολουθείς αυτό, μου λέει. Λέτε παρόμοια πράγματα. Έβλεπα βιντεάκι για το αυτές τις μέρες. Αλέν ντε Μποτόν. Ξέρω, το ξέρω. Ναι. Και έχει δίκιο σε αυτά που λέει, ρε. Καλώς. Ναι, ναι. Τον εγκρίνω. από ό,τι κατάλαβα, είναι παγκοσμίως γνωστός, γιατί έβλεπα προλίγου που οδηγούσα μια ομιλία του που δεν την έβλεπα, την άκουγα. Είχα το τηλέφωνο και έχω το YouTube Premium και μου βάζει μόνο ήχο και άκουγα που μιλούσε στην όπερα του Σίδνεϊ. Γνωστός είναι ο άνθρωπος. Ο οποίος λέει πολύ όρθα πράγματα σε σχέση με το... με τα φάλασεις, με τα λογικά λάθη, τα logical errors, τις προκαταλήψεις και τα στερεότυπα που έχουμε στο μυαλό μας γύρω από τις ερωτικές σχέσεις και που δεν μας αφήνουν να χτίσουμε τις ερωτικές μας σχέσεις με βάση αν μη τι άλλο τα ευρήματα των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Άρα, παραδέχομαι ότι είμαι μπακούρι, παραδέχομαι ότι είμαι μόνος μου, ότι είμαι μόνη μου, παραδέχομαι ότι θέλω να βρω τέρι, το κάνω με την όρεξη μου και με το κέφι μου το προφίλ. Βάζω το προφίλ μου, βάζω φωτογραφίες μου, οι οποίες είναι ρεαλιστικές, ανταποκρίνονται στο πώς πραγματικά μοιάζω. Δεν βάζω φωτογραφίες με 1017 φίλτρα και μετά με δύο άλλους από κοντά να μην με αναγνωρίσει. Ναι. Εμένα τι με χάλασε, όταν είχα μπει πρόσφατα και... Εγώ θα είμαι ειλικρινής. Μπήκα δοκιμαστικά όντως, γιατί δεν είμαι σε φάση που θέλω σχέση. Το παραδέχομαι ότι δεν θέλω σχέση. Όπως θα το παραδεχόμουν αν ήθελα σχέση. Μπήκα δοκιμαστικά 2-3 μέρες για να μαζέψω πληροφορίες εμπειρικά για να ξέρω τι να σας πω σήμερα. Καταλήξατε. Είχε πολύ πλάκα όμως. Είπα όμως στους ανθρώπους ότι έπαιρνα δοκιμαστικά. Το είπα. Δεν τους κοροϊδέψα. Δεν είναι σωστό κοροϊδέψα. Λίγες κουβέντες που έπιασα, το είπα. Είμαι η τάδε και ενδιαφέρομαι να μάθω πώς λειτουργούν οι εφαρμογές και γι' αυτό έκανα το προφίλ. Και αν θες να μιλήσουμε, οι περισσότεροι μου είπαν. Άντε από εδώ και ξέρω εγώ τι. Και καλά μου είπαν, γιατί δεν είναι λόγος αυτός να μπει σε εφαρμογή στον Γκρεμιό. Αυτό που είδα είναι ότι ο κάθε άνθρωπος έχει μια δική του εικόνα για τον εαυτό του. Και βλέπει τον εαυτό του ωραίο με έναν τρόπο που μόνο εκείνος τον βλέπει ωραίο. Οπότε, αν ο τρόπος που βλέπει εκείνος τον εαυτό του ωραίο δεν μας ταιριάζει εμάς, καλά κάνουμε και κάνουμε swipe left. Εκείνο που βρήκα εντελώς δεκαβλέ όμως. Δεκαβλέ είναι μια λέξη που την είχα πει, την είχα πει σε μια εκπομπή το 2013 στην Κύπρο και είναι χαμός ότι είπα βρώμικη λέξη. Υπάρχει αυτή η λέξη? Όχι, λέω συνέχεια. Λοιπόν, είμαστε όλοι αυτιά. Το που βρίσκω εντελώς δεκαβλέ είναι να ποζάρει ο άλλος μπροστά σε ένα πολυτελές αυτοκίνητο, να οδηγώντας ένα κότερο, φορώντας ρούχα που είναι εμφανής οι μάρκες και δείχνοντας ότι έχει χρήμα και χλίδα. Εκεί πέρα δεν ήμουν δεκαβλέ. Σουαϊπλέφτη κατευθείαν. Swipe left, ναι. Αυτό εκείνο, και άμα σας ακούνε άντρες ακροατές, παιδιά, και κότερο να έχετε και ρούχα επώνυμα να έχετε και παπούτσια επώνυμα να έχετε και αυτοκίνητο υπερπολυτελείας να έχετε, προς Θεού δεν είναι ανάγκη να, αν θέλετε να βρείτε μια γυναίκα να συναντήσετε ή μία ή πολλές γυναίκες και να διαλέξετε από τις πολλές τη μία που να σας θέλει, που να... Μπορείτε να δημιουργήσετε μια σχέση μαζί της μεταξύ νοήμωνων ανθρώπων και μια γυναίκα που να θέλει όντως ερωτική σύνδεση και να μην ψάχνει χορηγό, μην βγείτε φωτογραφία. Ούτε με τα κότερα τα δικά σας, ούτε με του ξαδέρφου σας, ούτε με του θιού σας. Όχι. Βγάλετε μια φωτογραφία κανονική, ρε παιδιά. Ναι, καλά τέλεις, καλά τέλεις. Τι να έχεις κότερο, πάρκαρε το κότερό σου. Στάθμευσέ το εκεί στη Μαρίνα, πήγαινε 3 μέτρα παρακάτω, βγάλε μια φωτογραφία με φόντο τη θάλασσα, όχι με φόντο κότερο. Κατάλαβα πολλοί που δεν έχουν κότερο, πάνε και στέκονται μπροστά σε ξένα κότερο και βγάζουν φωτογραφία. Μπορείς αυτό δηλαδή, ε. Κοιτάξτε, έχω ανοίξει τις εφαρμογές και στο εξωτερικό. Έχω 6 μήνες. Εκεί είναι δυσκότερα. Εκεί, ε. Κότερα, πολυτελή αυτοκίνητα, Rolex, ορολόγια και τέτοια, χρυσά. Και ναι. Φαντάζομαι ότι μετά αυτοί οι ίδιοι μπορεί να έχουν και παράπονο ότι μα οι γυναίκες που με πλησιάζουν είναι gold diggers, είναι πρικοθύρες. Μα γιατί? Εντάξει, να πω ότι και οι γυναίκες το κάνουν. Δεν έχω μπει σε προφίλ γυναικών. Όχι, δεν το έχω μπει. Και οι γυναίκες προβάλλουν στα social media status μέσω των χρημάτων και των logo. Το έχουμε δει. Ναι, ναι. Δεν λέμε μόνο για άντρες.
Ναι, μάνα μου, αλλά τώρα σου λέω δεν έχω δει τα προφίλ γυναικών πως είναι. Αυτό που έχουν πει ότι πολλές γυναίκες δεν βάζουν φωτογραφία. Βάζουν λουλουδάκια, βάζουν αστεράκια, βάζουν... Οι ακροατές σου που εγκατέλειψαν το άθλημα γκομένιασμα μέσω εφαρμογής, τι τους έχεις πει? Τους έχω πει να μην... καιρό καραντίνας είχαμε κάνει αυτά τα βίντεο για τις εφαρμογές μου. Τους έχω πει, μη σας δω κάτω από βίντεο να κλαίγεστε πως δεν έχετε άνδρα, πως δεν έχετε γυναίκα, κάτω από τα βίντεο για τις εφαρμογές γνωριμιών. Λέτε εμείς όχι, 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 μη σας αγώνα να κλαίγεστε. Θέλετε να είστε μόνοι σας, μείνετε μόνοι σας και αφήστε να ζήσουν. Δεν γίνεται από τη μια να λες θέλω να ζήσω την αγάπη, θέλω να ζήσω τον έρωτα, θέλω να έχω συντροφικότητα και από την άλλη, εγώ δεν καταδέχομαι να πω σε τέτοια. Καταδέχεσαι, κάτσε και μόνος σου και ρέμισε. Λέω ότι είναι μοναδικός τρόπος. Και τώρα που ανοίξαμε και θα ανοίξουμε όμως, να το δείξουμε και αυτό στο σημερινό podcast, πέραν των εφαρμογών γνωριμιών ή των ιστοσελίδων γνωριμιών που μπαίνεις για να κάνεις την αρχική γνωριμία με έναν άνθρωπο, τώρα που θα ανοίξουμε και στην παραλία να πας και στον παράγκι να πας και στην καφετέρια να πας, συνήθως σου λένε πώς σε βρίσκω στο Instagram, πώς σε βρίσκω στο Facebook να σε κάνω ad, δεν σου ζητάνε πλέον το τηλέφωνό σου. Άρα το φλερτ θα γίνει διαδικτυακά πάλι. Άρα καθίστε στις καρέκλες σας όσοι δεν ενδιαφέρεστε να γνωρίσετε άνθρωπο μέσω διαδικτύου, γιατί και από κοντά να το γνωρίσετε, διαδικτυακά θα φλερτάρετε. Άρα χρειάζεστε κάποιες συμβουλές. Ωραία, παρακάτω τώρα. Είπαμε, κάνουμε το προφίλ, μπαίνουμε, επιλέγουμε μια υπηρεσία η οποία να είναι όσο το δυνατό πιο αξιόπιστη. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες υπηρεσίες οι οποίες απαιτούν να κάνεις verify, να πιστοποιήσεις ότι είσαι όντως εσύ, να βγάλεις selfie, να δείξεις κάποια στοιχεία ταυτότητας κλπ. Όσο πιο έγκυρη μια υπηρεσία, τόσο το καλύτερο. Κάνουμε προφίλ σε 2-3 υπηρεσίες, σε 2-3 τέτοιες εφαρμογές, όχι σε μία μόνο, σε 2-3 και ποιο λόγος γι' αυτό. Γιατί η συνήθις υποπτή είναι παντού σε όλες τις εφαρμογές γνωρίζουμε. Κάνουμε σε 2-3. Κάνουμε το προφίλ μας επώνυμο, με τη φωτογραφία τη δικιά μας. Δεν θα γράψουμε το τηλέφωνο μας πάνω και οτιδήποτε άλλο, αλλά οφείλει ο άλλος να γνωρίζει ότι μιλάει με τη Δέσποινα, η οποία Δέσποινα έχει αυτή την εμφάνιση, έχει αυτή την ηλικία, έχει αυτή την τοποθεσία στην οποία ζει και δράζεται, κλπ. Κλπ. Και κάνουμε scroll, κάνουμε προφίλ. Πού αρχίσουμε να κοιτάμε προφίλ? Κάνουμε adjust, ρυθμίζουμε τις προτιμήσεις μας. Παράδειγμα, εγώ είχα βάλει ότι είμαι ετεροφιλόφιλη γυναίκα. Είμαι ετεροφιλόφιλη, έτσι έτυχε να γεννηθώ, τι να κάνουμε. Και ότι ενδιαφέρομαι να γνωρίσω άνδρες. Και σου λέει εκεί, τι ηλικίας. Εγώ έχω τη γνώμη ότι ο άνδρας πρέπει να είναι λίγο μικρότερος από τη γυναίκα στην ίδια ηλικία. Οπότε έβαλα τέλος πάντων 5-6 χρόνια πιο κάτω από μένα και το πολύ ένα 2 χρόνια πάνω από μένα. Δεν έβαλα αυτό το ηλικιακό range. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αν μπει χωρίς να βάλεις ρυθμίσεις, θα σου βγάλει, ξέρω εγώ, και τον παππού της φίλης σου. Και το ανιψάκι της που είναι 15 ετών. Θα βάλεις την ηλικία. Υπάρχουν φίλτρα που έχουν να κάνουν με τη μόρφωση. Αν έχουμε τέτοια θέματα και δεν θα βγαίναμε έξω με κάποιον ο οποίος έχει περισσότερη μόρφωση από εμάς, το βάζουμε. Να μην είναι, ξέρω εγώ, μετατακτορικό αν εμείς έχουμε απλώς πτυχίο πανεπιστημίου. Ή αν έχουμε θέματα και δεν θα βγαίναμε με κάποιον που δεν έχει πτυχίο, να το βάλουμε ότι θέλουμε κάποιον με πτυχίο. Αν και εγώ θεωρώ ότι αυτά είναι ελιτίστικα, όπως και να έχει. Βάζουμε φίλτρα που έχουν να κάνουν με τα παιδιά, αν έχουμε ήδη παιδιά και αν θέλουμε και άλλα παιδιά. Γιατί είναι ένα θέμα αυτό στην εποχή μας. Έχει ανθρώπους που έχουν ήδη παιδιά και δεν θέλουν άλλα παιδιά. Έχει ανθρώπους που έχουν παιδιά και θέλουν και άλλα παιδιά. Έχει που δεν έχουν παιδιά αλλά δεν θέλουν παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό φίλτρο αυτό να το βάλουμε. Γιατί ποιος λόγος υπάρχει να μπούμε στη διαδικασία να γνωρίσουμε κάποιον που δεν θέλει παιδιά όταν εμείς θέλουμε παιδιά? Έτσι είναι. Ή να γνωρίσουμε κάποιον που θέλει παιδιά ενώ εμείς δεν θέλουμε παιδιά. Βάζουμε αυτά τα φίλτρα. Αυτά που είναι σημαντικά για μας, έχει πολλά φίλτρα. Έχει φίλτρα για το κάπνισμα. Αν κάποιος είναι φανατικός αντικαπνιστής, θα βάλει φίλτρο, δεν ενδιαφέρει να βρει κάποιον να είναι καπνιστής. Είναι ίδιο, ρε παιδί μου. Δεν θέλει να βρει κάποιον που δεν θέλει τα κατοικίδια. Ακριβώς. Και σε ρωτάει κιόλας, are you a dog person or a cat person? Είσαι άνθρωπος που σου αρέσουν οι σκύλοι ή οι γάτες. Εγώ δεν ήξερα τι να απαντήσω παλιά, αλλά τώρα ξέρω ότι είμαι dog person. Έχω σκυλάκι. Έχουμε δίκιο αυτό, κουνάκι. Αλλά εγώ θα ακούσω ζευγάρια που έχουν υπερισχύσει, ας πούμε, και έχει αφήσει ο άλλος το σκύλο του και τη γάτα του και δεν ξέρω εγώ τι, ή έχουν χωρίσει γιατί ο άλλος δεν ήθελε το σκύλο κλπ. Τα οποία
Είναι προσωπικά ζητήματα, τι να πω. Αν είμαστε άνθρωποι που έχουμε φοβία με τα ζώα, θα το ξεκαθαρίσουμε ότι δεν θα έκαναμε τίποτα σχέση με κάποιον που έχει ζώο στο σπίτι. Αν έχουμε φοβίες με τα ζώα. Εμένα αυτό ήταν το μόνο που θα με ενδιέφερε. Κάποιος έχει φοβία, ίσως γιατί μπορεί όταν ήταν μικρός ή μικρή να το φοβέριζε η μάνα του, αν δεν φας το φαγητό σου θα έρθει ο σκύλος να σε δαγκώσει. Ναι, γιατί είχε μια εμπειρία που μπορεί όταν ήταν παιδάκι να το δάγκωσε κάποιο σκυλάκι ενώ παίζανε και να του έχει μείνει φόβος. Άμα έχει φοβία, είναι σεβαστό. Βέβαια, βέβαια. Και εγώ θεωρώ ότι σε καμία περίπτωση δεν παρατάμε το κατοικίδιο μας για έναν άνθρωπο που μόλις έχουμε γνωρίσει. Που με το κατοικίδιο μας, εάν είμαστε συνειδητοί και δαιμόνες κατοικιδίου, έχουμε σχέση αγαπητική. Βέβαια. Είδους άνθρωποι είμαστε που θα παρατηρήσουν το κατοικίδιο μας για τον Πασαΐ. Για τον κάθε ένα, γιατί όποιος γνωρίζουμε είναι ο κάθε ένας και κάθε μία μέχρι να γνωριστούμε και να συνδεθούμε ουσιαστικά που είναι σημαντικός άνθρωπος για μας. Ενώ με το κατοικίδιο μας έχουμε ήδη σχέση. Και όταν πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να δούμε το εμπόρευμα. Να δούμε τι υπάρχει, το εμπόρευμα, τι παίζει. Εάν είμαστε σε μια εφαρμογή που δεν μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πολλές πληροφορίες, αλλά μόνο φωτογραφίες, μεταξύ οι περισσότερες εφαρμογές σου δίνουν την ευκαιρία να βάλεις και λίγες πληροφορίες από κάτω. Εγώ προσωπικά δεν θα έκανα swipe right σε προφίλ που δεν γράφουν κάτι από κάτω. Μόνο φωτογραφία δηλαδή. Αν έχει μόνο φωτογραφία, δεν θα έκανα swipe right ή swipe left. Δεν θα έκανα. Θα έκανα swipe left. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να γράψει δύο λόγια, γεια σας, είμαι ο Γιώργος και είμαι εδώ για να γνωρίσω ανθρώπους και είμαι ελεύθερος και αν θα ήθελα να γνωρίσω και μια σύντροφο, αν ταιριάξει, για παράδειγμα. Όταν δεν γράφει κανένας τίποτα για τον εαυτό του, το πιο πιθανό. Δηλαδή, στη φάση swiping, φαίνεται δηλαδή και δύο-τρεις σειρές. Γιατί εγώ θυμάμαι μόνο φωτογραφία, φαίνονται δηλαδή. Φαίνεται, άμα απαντήσεις πάνω, φαίνεται. Αν έχει γράψει ο άλλος, οι περισσότεροι δεν γράφουν. Λοιπόν, στις φωτογραφίες κοιτάζουμε αν μας φαίνονται αληθινές, αληθοφανείς φωτογραφίες. Αν μας αρέσει αυτό που βγάζει ο άλλος από τη φωτογραφία. Αν αυτό που θέλει να πουλήσει, εμείς θέλουμε να το αγοράσουμε. Καλά τα. Κάνουμε swipe right. Όταν κάποιος με βάση την αρχική εντύπωση από τη φωτογραφία και από τα λίγα που έχει γράψει, μας φαίνεται μέσα στα πλαίσια. Μου γυάλισε και πατάω καρδούλα μετά. Βάζοντας καρδούλα, βάζοντας swipe right, δεν μαντρεύεσαι τον άλλο, δεν τον φορτώνεσαι, δεν είναι υποχρεωτικό πως θα κάνει σχέση μαζί του. Πρέπει να κάνει και ο άλλος καρδούλα. Ούτε άμα κάνουν και δυο καρδούλα σήμερα τα φτιάξανε. Εντάξει. Είναι την ευκαιρία να αρχίσει να συνομιλεί και εκεί θα πρέπει να είναι μεγάλη προσοχή. Θέλω να συμβουλεύσω όμως τις γυναίκες. Ναι. Δεν κάνετε και κανένα swipe right, γιατί κάνουν όλο left. Καλή ώρα εσύ. Δεν μου αρέσει κανένα, γιατί να κάνουν όμως right. Εκεί, δεν left, δεν μου αρέσει κανένα. Αύριο πάλι είναι άλλη μέρα, ξέρω εγώ. Να δώσουμε ευκαιρίες εννοείς εσύ. Ναι. Εντάξει. Θα δώσεις ευκαιρίες για να αρχίσεις να συνομιλείς, να αρχίσεις να μπεις στο πνεύμα του τι σημαίνει συνομιλώ με έναν άνθρωπο του φίλου που με ελκύει ερωτικά και συνομιλώ προκειμένου να φλερτάρω. Ναι. Δηλαδή χρειάζεσαι και την εξάσκηση, χωρίς να κοροϊδέψεις τους άλλους. Δεν κοροϊδεύουμε. Και ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει. Μπορεί ένας τύπος ο οποίος στη φωτογραφία να σου φαίνεται ντε μη, όταν συνομιλήσεις μαζί του έχει ένα φοβερό μυαλό. Να σε κερδίσει με το χιούμορ. Δεν είναι πολύ ενδιαφέρον προσωπικότητα. Ναι, ναι. Αυτές οι αρχές βέβαια, λίγο πολύ ισχύουν για το κανονικό το φλερτ. Στην κανονική ζωή. Εννοείται. Να το πούμε και αυτό. Επίσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι αν κάποιος μας αρέσει υπερβολικά από την αρχή, σημαίνει ότι κάποια λάκκο έχει φάβα. Κάποια ψυχοπαθολογία του κουμπώνει καλά με κάποια δικιά μας ψυχοπαθολογία. Χειροκροτώ, χειροκροτώ. Και οι ακροατές χειροκροτούν. Εγώ είμαι εναντίον του κεραυνοβόλου έρωτος. Εξαιρετικά εναντίον. Θεωρώ ότι τις σχέσεις πρέπει να τις προσεγγίζουμε μηχανιστικά. Και με λογική και συλλογιστική. Διαφορετικά ή θα μείνουμε παντελώς μόνοι μας, ή θα έχουμε μία αλυσίδα από κακοποιητικές σχέσεις και προβληματικές σχέσεις και θα κρεγόμαστε είναι όλοι τρελοί και είναι όλοι προβληματικοί. Δεν έχουμε βάλει κανένα φίλτρο, ενώ δεν έχουμε κάνει καμία προσπάθεια ουσιαστική για να ρίξουμε προς το μέρος μας ένα κατάλληλο τέρι. Εδώ να πούμε για τη ζημιά που έχει γίνει από τις αμερικάνικες rom-com, τις ρομαντικές κομεντί, που ευτυχώς έχουν σταματήσει να παράγονται. Έτσι έχουν καταστρέψει γενιές και γενιές.
με τους έρωτες με την πρώτη ματιά και δεν υπάρχει δεύτερη, δεν υπάρχει μέλλον, τίποτα. Ναι. Και δεν λένε τίποτα για τις πραγματικές δυσκολίες του να είσαι μέσα σε μια σχέση, του να ζεις μια καθημερινότητα μαζί με κάποιον άλλον, τις τεράστιες δυσκολίες του να παντρευτείς, τις τεράστιες δυσκολίες του να κάνεις παιδιά. Και είναι όλα τρελαλή τρελαλό. Mm. Λοιπόν, κάνουμε και κανένα swipe right. Και δίνουμε και καμιά καρδιά. Ε, ναι. Όταν ξεκινήσει μια συνομιλία, δεν είναι κακό η γυναίκα να ξεκινήσει τη συνομιλία και σε άλλα, και σε άλλες ιστοσελίδες γνωριμιών. Όχι απαραίτητα στο Bumble. Δεν είναι κακό να ξεκινήσει η γυναίκα τη συνομιλία. Έχουμε και αυτό το κόλλημα. Να μην την ξεκινήσω εγώ, να μην φανώ λυσσασμένη. Ρε, παιδί μου, και εσύ είσαι για τον ίδιο σκοπό εδώ, και αυτό είναι για τον ίδιο σκοπό εδώ. Αν όντως είναι και αυτό για τον ίδιο σκοπό. Ξεκινάμε τη συνομιλία και κατά τη διάρκεια τη συνομιλία προσπαθούμε να μάθουμε πράγματα για το άλλο πρόσωπο. Παρά να κάνουμε καλή εντύπωση. Περίμενε. Ποιο ξεκινάει, ποιο μιλάει πρώτο. Όποιο σε θέλει. Δεν έχει σημασία ποιο μιλάει πρώτο. Δεν έχει σημασία ποιος μιλάει πρώτος. Είτε εγώ μιλήσω πρώτη, είτε ο άλλος μιλήσει πρώτος, σημασία έχει τι θα λεχθεί. Και για μένα είναι και μια καλή ιδέα να μιλάει η γυναίκα πρώτη. Του στυλ, έλα ρε φίλε, είσαι όντως εδώ για γνωριμία, είσαι όντως εδώ επειδή είσαι ελεύθερος και όντως ενδιαφέρεσαι να γνωρίσεις μια γυναίκα για κάτι περισσότερο. Να δούμε πώς θα αντιμετωπίσεις το φλερτ που θα σου το κάνω. Ας σου δώσω λίγη προσοχή και λίγη σημασία να δούμε αν θα ανταποκριθείς αναλόγως ή αν θα φοβηθείς και θα φύγεις. Εγώ είμαι υπέρ της ειλικρινής προσεγγίσεως, ειλικρινούς προσεγγίσεως, ναι, και της άμεσης προσέγγισης. Παίρνω τα ενία εγώ. Και δεν είναι θέμα ενίων. Και ξεκινάω την κουβέντα, ναι, σκέφτομαι. Καλησπέρα, χαίρετε, τι ωραία που γίναμε μάτς. Είμαι η Θέκλα, ποιος είσαι, ναι, για παράδειγμα. Μετά. Εγώ είμαι εδώ, γιατί είμαι ελεύθερη, θέλω να γνωρίσω κόσμο. Εσύ, ή έχεις διαβάσει αυτά που γράφω στην περιγραφή του προφίλ μου. Λες εσύ. Τι γνώμη έχεις γι' αυτά. Και είναι εντάξει και επιβάλλεται να ρωτήσουμε για ποιο σκοπό έχεις μπει σε αυτή την εφαρμογή. Να είμαστε κι εμείς ξεκάθαροι για ποιο σκοπό έχουμε μπει σε αυτή την εφαρμογή, ναι, και να ρωτήσουμε και τον άλλο για ποιο σκοπό έχει μπει σε αυτή την εφαρμογή. Και αν ο άλλος ενοχληθεί και πει, μα τι είναι αυτά που ρωτάς τώρα, block and delete. Κατευθείαν. Γιατί κάποιος ο οποίος δεν είναι εκεί για το σκοπό που χρησιμοποιεί την εφαρμογή, δεν χρειάζεται να μας τρώει το χρόνο μας. Block and delete κατευθείαν. Μα τι είναι αυτά που ρωτάς τώρα? Block and delete. Μα εσύ θες να παντρευτείς? Block and delete. Ναι. Μα τι ψάχνεις κάποιον άντρα να delete? Block, block, block and delete. Να πάνε όλοι μακάκια σπίτι τους. Θέκλα πω θέλαν. Αυτό θα έλεγα και εγώ τώρα. Θέκλα πω θέλαν. Block and delete. Block and delete. Είμαστε ο εαυτός μας, είμαστε ειλικρινείς, είμαστε ξεκάθαροι και οποιοδήποτε δεν είναι ξεκάθαρος, είναι παντρεμένος και έχει μπει εκεί μέσα για να παίξει και έχει μπει για να βρει κάποια να της πουλήσει έρωτες και παραμύθια μέχρι να πάει μαζί της και μετά να της κάνει ghosting ή κάποιος ο οποίος ψάχνει για να βρει κάποια να κάνουν τέτοια. Κοίταξε, έχει μερικούς πολύ έντιμους παντρεμένους και δεσμευμένους. Έχει. Ποιος σου λένε, κοπέλα μου, εγώ είμαι δεσμευμένος και μπήκα εδώ για να βρω κάτι εξτραδάκι. Σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Είσαι. Αυτή είναι έντιμη. Προς τις κοπέλες που φλερτάρουν, όχι προς τη σύντροφο τους. Και εκεί δικαιούσε να πεις, όχι ευχαριστώ, δεν θα πάρω. Ή να πεις, ναι, και εγώ αυτό θέλω να κάνω. Έχω και εγώ έναν άντρα στο σπίτι ή έναν κόμενο στο σπίτι και ήρθα εδώ απλώς για να μοιάσω που λέγει δέσποινα. Να καβλαντήσω, δεν έτσι. Όπως και να έχει. Λοιπόν, ρωτάμε τον άλλο, τι ακριβώς ψάχνεις εδώ? Και αν μας ηρωνευτεί και αν πάει να μας πει ότι είμαστε παλαιοναρχών και ότι είμαστε συντηρητήκλες και ότι δεν είμαστε δεν ξέρω εγώ τι άλλο, block and delete, block and delete, block and delete, έχει χιλιάδες ανθρώπους η εφαρμογή μέσα. Νομίζω σε αυτή την ερώτηση που λες πρέπει να βρίσκεται η πάρα πολύ μεγάλη απογοήτευση των ανθρώπων που έχουν χρησιμοποιήσει την εφαρμογή αυτή, γιατί το 81% ξαναλέω, απάντησε ότι την έκλεισε την εφαρμογή γιατί κανένα νόημα. Ναι, γιατί αν δεν ρωτήσει αυτή την ερώτηση από την αρχή, δεν θα σου πει από την αρχή ο άλλος ήρθα εδώ για να κάνω μόνο σεξ ή να θα σε ειρωνευτεί ότι έχεις σοβαρό σκοπό και θα φας χρόνο, ενέργεια, θα μιλάς δύο μέρες, τρεις μέρες με κάποιον, με κάποια μέχρι να ανακαλύψει ότι απλώς δεν θέλει κάτι σοβαρό. Ή δεν θέλει αυτό που θες εσύ, τέλος πάντων. Για μένα κάτι σοβαρό είναι και το να φτιάξεις μια χαλαρή σχέση είναι κάτι σοβαρό. Τα μη σοβαρά είναι το να θες απλώς να παυτωθείς. Το να κοροϊδεύεις βασικά είναι τα μη σοβαρά, έτσι.
Ναι. Αυτό είναι red flag. Αυτό είναι η κόκκινη σημαία εδώ τώρα που είπες. Τεράστια κόκκινη σημαία. Δηλαδή, αν ο άλλος δεν αντέχει να κάνει μια σοβαρή συζήτηση και αρχικοειδεύει και ειρωνεύεται και κάνει, φεύγει να πάει στο καλό. Έχουν όμως και οι άλλοι παραμυθάδες, οι οποίοι θα σου πούνε, ναι, εγώ είμαι εδώ για σοβαρή σχέση. Και είμαι εδώ επειδή θέλω να γνωρίσω τη γυναίκα των ονείρων μου και εύχομαι να είσαι εσύ το άλλο μου μισό. Δεν σημαίνει ότι όποιος μας πει και δηλώσει ότι είναι εκεί για σοβαρό σκοπό ή ότι είναι όντως για σοβαρό σκοπό. Θα πρέπει να το καταλάβουμε από μόνες μας ή από μόνοι μας αν ο άλλος means business. Αν ο άλλος αυτό που λέει τα εννοεί. Οπότε ξεκινούμε μια διαδικτυακή συνομιλία και συζητούμε για διάφορα πράγματα. Βλέπουμε αν υπάρχει ενδιαφέρον, κοινά ενδιαφέροντα στους δύο ανθρώπους. Βλέπουμε αν έχει ροή η συζήτηση και κοιτάζουμε κόκκινες σημαίες, όπως ο άλλος να το πάρει κατευθείαν στο σεξ και να ζητήσει κατευθείαν sexting και cybersex. Θα το ζητήσει κατευθείαν. Χαίρε πολύ. Να, μετά από μισή ώρα, Δέσποινα, θα σε ζεστάνει, θα σε προετοιμάσει πρώτα λίγο και μετά θα σου πει να το βραγγίσω ξανά στην κάμερα. Sorry. Είναι red flag, είναι κόκκινη σημαία ο άλλος να ζητάει cyber από την αρχή της γνωριμίας. Εάν εμείς έχουμε μπει στο διαδίκτυο και έχουμε μπει στο Tinder, στο Minder, για να κάνουμε cyber, καλώς. Τώρα μιλάμε για τους ανθρώπους που μπαίνουν στις εφαρμογές γνωριμιών για να δημιουργήσουν μια ερωτική σχέση. Οπότε, αν ο άλλος σου έχει πει ότι ο σκοπός του είναι να κάνει μια σοβαρή σχέση και θέλει να βρει το άλλο του μισό και διάφορες τέτοιες παπαριές, και παρόλα αυτά πολύ σύντομα ξεκινάει να μιλάμε σεξουαλικά υπονοούμενα και μετά με σεξουαλικά ξεκάθαρα και μετά ζητάει σεξουαλικές επαφές μέσω διαδικτύου, να πάει στο σπιτάκι. Block and delete. Να μην χάνουμε και χρόνο, ρε παιδιά. Τα χαρτιά ανοιχτά και έχω και εγώ την απέτηση από τον άλλο να το έχει επίσης ανοιχτά. Επίσης, ένα πολύ ωραίο εργαλείο που είδα ότι έχουν αυτές οι εφαρμογές, γιατί σου είπα έκανα δοκιμαστικό, είναι τη βιντεοκλήση. Μπορείς να κάνεις βιντεοκλήση σε κάποιον με τον οποίο έχεις κάνει match σε αυτές τις εφαρμογές, χωρίς να ξέρεις το τηλέφωνο του, το email του, το Skype του ή οτιδήποτε, πατώντας απλώς το κουμπί. Αν ο άλλος δεν βγαίνει στη βιντεοκλήση, δεν δέχεται να βγει στη βιντεοκλήση, block and delete. Block and delete. Γιατί σου γράφει ότι είναι ελεύθερος, αλλά προφανώς είναι παντρεμένος. Yeah. Σου γράφει ότι είναι σε διάσταση και έτυχε εκείνο το βράδυ απλώς να έχει τα παιδιά, αλλά μα κακίες σου λέει. Αν δεν μπορεί ο άλλος να βγει στη βιντεοκλήση, σημαίνει ότι είναι single. Βλέπετε, ή δεν είναι αυτός που είναι στη φωτογραφία, ή όπως και να έχει, δεν κάνει σχέση ένας άνθρωπος ο οποίος δεν καταδέχεται να βγει στη βιντεοκλήση. Άρα πολύ νωρίς βάζουμε μέσα στο παιχνίδι βιντεοκλήση και για να μας δει ο άλλος και για να τον δούμε. Και για να συνειδητοποιήσουμε αν αυτά που λέει ισχύουν, για παράδειγμα 10 ώρα το βράδυ ένας παντρεμένος που έχει μπει στο Tinder για να βγει παγανιά, δεν θα μπορεί να βγει στη βιντεοκλήση. Θα είναι η γυναίκα του δίπλα να μαγειρεύει, ή ξέρω εγώ θα κάθονται μαζί στην τηλεόραση, δεν θα μπορεί να βγει στη βιντεοκλήση. Αυτά τα κάνουμε πριν να αποφασίσουμε να βγούμε ραντεβού, έτσι. Ναι. Yeah. Ναι. Και εννοείται στη βιντεοκλήση βγαίνουμε ενδεδειμένοι. Αυτό. Βιντεοκλήση, πολύ νωρίς η βιντεοκλήση. Για να διαπιστώσουμε με ποιον μιλάμε. Αν είναι όντως άνδρας όπως δείχνει ότι είναι, αν είναι αυτός ο άνδρας που είναι και αν είναι η γυναίκα όπως λέει ότι είναι, αν είναι αυτή η γυναίκα. Βιντεοκλήση πολύ νωρίς. Συζητάμε εάν έχει περάσει και το τεστ της βιντεοκλήσης ο άλλος και όταν το βλέπουμε τον άλλο στη βιντεοκλήση, βλέπουμε πράγματα, παρατηρούμε το ύφος του, το βλέμμα του. Τι εντύπωση μας κάνει, γιατί έχει πολλά να μας πει η εικόνα ενός ανθρώπου και ο ήχος της φωνής ενός ανθρώπου. Βέβαια. Αφήνουμε τον gut instinct μας να λειτουργήσει. Εάν δούμε τον άλλο στη βιντεοκλήση και νιώσουμε μια απογοήτευση και μια ξενέρα, να το ακούσουμε αυτό που νιώσαμε. Προσοχή όμως, αν νιώσουμε έναν έντονο ερωτισμό, και αυτό να το προσέξουμε, γιατί μπορεί η ψυχοπαθολογία του άλλου να ταιριάζει με τη δική μας. Λέει, θα πούμε και αυτό. Σε μια φυσιολογική γνωριμία μεταξύ δύο φυσιολογικών ανθρώπων, τέλος πάντων σε μια καλή γνωριμία μεταξύ δύο ανθρώπων που δεν έχουν πολλά ψυχολογικά, γιατί όλοι έχουμε ψυχολογικά, πίεζεται σιγά σιγά η συμπάθεια. Υπάρχει αρχικά μια συμπάθεια, αλλά αυξάνεται η συμπάθεια περισσότερο και το ερωτικό συνέστημα με τη γνωριμία. Δεν είναι μπαμ και κάτω. Πίεζεται. Επίσης, και τώρα θα κλέψω από τον Αλέν Ντεμποτόν που σου είπα ότι παρακολουθούσα προηγουμένως. Είχε πει κάτι πάρα πολύ, λέει, και το λέει σε όλες τις ομιλίες από ό,τι κατάλαβα, γιατί άκουσα πολλές. Λέει
δεν ρωτάς τον άλλον έχεις ψυχολογικά προβλήματα. Τον ρωτάς what you are kind of crazy. Όλοι έχουμε ψυχολογικά να ρωτούμε τον άλλον και πώς είσαι εσύ όταν δεν είσαι καλά, ρε παιδί μου. Πώς είσαι εσύ όταν είσαι down, πώς είσαι εσύ όταν είσαι θυμωμένος. Να σου πω τα ελαττώματά μου, να μου πεις και εσύ τα ελαττώματά σου. Άμα ρωτήσουμε δε και το στυλ δεσμού που έχεις, παιδιά jackpot, έχουμε γλιτώσει και 3 μήνες dating εκεί πέρα. Μα πού να ξέρει άλλο. Κοίταξε, είναι μεγάλη υπόθεση να ξέρει το στυλ δεσμού ένας άντρας, αγάπη. Μα βρήκες έναν άντρα που ξέρει και μόνο τη λέξη στυλ δεσμού, παντρέψου τον επί τόπου. Απλά κακά. Όπου στυλ δεσμού, πες του γιατί όχι εκεί πέρα, να καταλάβει πώς είναι το στυλ δεσμού και θα είναι έτοιμος. Ωραία ερώτηση αυτή του Αλέντε Μποτόν όμως. Πολύ ωραία. Μια άλλη ερώτηση που είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε είναι, έχεις πάει ποτέ σε ψυχολόγο? Εάν όχι, εάν ήσουν σε μία σχέση και είχατε προβλήματα, σε ένα γάμο και είχατε προβλήματα, θα πήγαινε στο ψυχολόγο για να πάρετε βοήθεια για τα προβλήματά σας? Αυτό το είχα διαβάσει σε ένα άρθρο που είχε γράψει η κόρη της Dr. Ruth, αυτής της πολύ χαριτωμένης κυριούλας, στην Αμερική της σεξολόγου. Είχε γράψει ένα άρθρο, μιλάμε τώρα προ 15ετίας, λέει οι συμβουλές που της έχει δώσει η μαμά της για το πρώτο τυφλό ραντεβού και της είπε ένα από τα πράγματα που πρέπει να ρωτήσεις είναι αν ο άλλος είναι υπέρ της ψυχοθεραπείας και αν σε περίπτωση που κάνατε σχέση θα πήγαινε σε ψυχολόγο. Και λέει, σου πει ότι οι ψυχολόγοι τρώνε τα λεφτά του κόσμου και η ψυχολογία είναι βλακεία. Delete επί τόπου. Αχ, τι θυμήθηκα τώρα. Ένα δικό μου τυφλό ραντεβού. Εγώ καταλαβαίνω γιατί το 81% με αυτά που λες δεν έχει νόημα. Γιατί εγώ θα το βάλω στη γενικότερη εικόνα που τα είπαμε και από την αρχή και σε κάθε εκπομπή. Τις σχέσεις είναι δύσκολες. Στην κανονική ζωή, στο online, είναι δύσκολες, παιδιά. Αυτά που λες τώρα εσύ, που είσαι και εκπαιδευμένη ψυχολόγος, αυτές είναι οι δύσκολες συζητήσεις που δεν μας έχει μάθει κανείς να κάνουμε και μας στοιχίζει πάρα πολύ να τις κάνουμε. Εδώ πέρα δεν τις έχουν κάνει ζευγάρια που είναι μαζί 5 χρόνια. Τι λες βρε, και 10 χρόνια. Παρακολουθική ερώτηση. Δεν θα βρεις τον τέλειο άντρα, δεν θα βρεις την τέλεια γυναίκα, αλλά αν βρεις έναν ατελή άνθρωπο που είναι συνειδητοποιημένος και διατεθειμένος να βελτιωθεί και βρίσκεται σε μια πορεία αυτοβελτίωσης και διαμέσου της ψυχοθεραπείας ή της ψυχοεκπαίδευσης ή της πνευματικότητας, χτύπησε το jackpot που είπες και εσύ. Και πάλι θα ακούσω από τον Ποτό, ο οποίος λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν μια πολύ πιο ρεαλιστική και χρήσιμη οπτική του έρωτος από ότι είχαν οι ρομαντικοί. Οι αρχαίοι Έλληνες θεωρούσαν ότι η αγάπη είναι να διδάσκει ο ένας τον άλλον. Και μαζί ένα ζευγάρι να προσπαθούν να καλυτερεύσουν τον εαυτό τους και αλλήλους και να εξελιχθούν και ως πρόσωπα και ως ζευγάρι παράλληλα. Ενώ λέει ο ρομαντισμός υποθέτει ότι άπαξ και ένιωσες ένα συνέστημα για κάποιον, είναι τέλειος ο άλλος, είσαι τέλειος και εσύ, όλα τέλεια και τελειοποιήθηκατε. Ελληνική ταινία, των 60's. Άρα είναι σημαντικό να δούμε την πνευματικότητα. Γιατί η πνευματικότητα στην πραγματικότητα, με απλά λόγια, πνευματικότητα σημαίνει θέλω να γίνομαι καλύτερος, προσπαθώ να γίνομαι καλύτερος, αναγνωρίζω ότι έχω ελλείψεις και λαττώματα, αναγνωρίζω ότι υπάρχουν στον κόσμο δάσκαλοι, θεραπευτές, μέντορες και είμαι διατεθειμένος να χρησιμοποιήσω και τις γνώσεις της επιστήμης και τις φιλοσοφίες και τις θρησκείες αν είμαι θρήσκος και έχω γνωρίσει κάποιον που είναι επίσης θρήσκος, ναι, προς όφελος μου, του εαυτού μου και τις σχέσεις μου. Ναι. Για να κάνω δουλειά, τη δύσκολη δουλειά, που είναι του καθενός. Χρειαζόμαστε να έχουμε ερίσματα, πνευματικά ερίσματα. Και οι περισσότεροι άνθρωποι στην εποχή μας είναι δίχως ερίσματα και δίχως έρμα, χωρίς στηρίγματα και χωρίς όρια. Το έχω πει πολλές φορές, έχουμε καταρρύψει τις θρησκείες, έχουμε καταρρύψει τη θρησκευτικότητα, τις ιδέες περί αγάπης της πατρίδος κλπ. Και αυτές τις έχουμε καταρρύψει και έχουμε μείνει μια κοινωνία με μεγάλο ποσοστό αμοραλισμού, χωρίς ηθικές αρχές, χωρίς ανθρωπιστικές αξίες. Ναι, δεν είσαι πλέον θρησκόληπτος. Τι είσαι όμως? Δεν γίνεται να μην είσαι κάτι, να μην είσαι, ρε παιδί μου, ένας ανθρωπιστής, να μην είσαι ένας άνθρωπος της αγάπης, να μην είσαι άνθρωπος που θέλει να
δίνεις αγάπη γύρω σου. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν έχουν ισχυρό αξιακό σύστημα και δεν με ενδιαφέρει ποιο είναι αυτό το αξιακό σύστημα. Είναι καθαρά προσωπικό θέμα του καθενός ποιο αξιακό σύστημα έχει. Εντάξει, για παράδειγμα, δεν θα έβγαινα με κάποιον ο οποίος είναι ρατσιστής ή με κάποιον ο οποίος είναι νεοναζί. Επιλέγω ότι δεν μου αρέσει αυτό το αξιακό σύστημα. Εντάξει. Αλλά υπάρχουν ένα σωρό αξιακά συστήματα, είτε βασισμένα πάνω σε θρησκείες, είτε πάνω σε ιδεολογίες, είτε πάνω σε φιλοσοφία, είτε πάνω στην επιστήμη, τα οποία δίνουν ενεργούς πολίτες, οι οποίοι έχουν μέσα ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και φιλότιμο. Ναι, ναι, ναι. Και είναι όσο το δυνατόν πιο υγιείς προσωπικότητες. Ναι. Και όλο αυτό μέσα από μία αυτογνωσία, έτσι. Ναι. Είναι ένα ταξίδι, δεν είναι ένας τελικός σκοπός. Δεν φτάνεις ποτέ και να πεις, ωραία, εγώ τώρα ξέρω. Όχι. Μα αφού λέει η πνευματικότητα, πρώτα απ' όλα είναι η αναγνώριση ότι έχω ελαττώματα. Ναι, 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 ναι. Ότι έχω ελλείψεις. Και ρε, Δέσποινα, συγγνώμη που σε λέω, ρε, είσαι φίλη μου και σε αγαπώ πολύ. Μου γράφουν οι άνθρωποι που παρακολουθούν τα βίντεο μου στο YouTube, είσαι πολύ καλύτερη φέτος. Δες τα βίντεο σου πέρσι πώς ήσουν. Εμφανισιακά, ψυχικά κλπ. Και λέω, ναι, είμαι πολύ καλύτερη φέτος και ελπίζουμε ότι θα είμαι πολύ καλύτερη και του χρόνου από ότι είμαι φέτος και θα εξελίσσουμε συνέχεια. Όποιος δεν έχει κάτι το οποίο πέρσι τέτοια εποχή να ντρέπεται γι' αυτό που ήταν και που έλεγε, σημαίνει ότι δεν έχει εξελιχθεί. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη αλήθεια. Γεια σου, Δέσποινα Κανακόγλου. Γι' αυτό σε κάνω αρτή συνέχεια στο Twitter. Γιατί κάνει τέτοια λες και γράφεις. Έτσι είναι, έτσι είναι. Άμα δεν έχεις να σκέφτεσαι τα περσινά και να ντρέπεσαι για κάτι που σκέφτηκες, που είπες και έκανες, σημαίνει ότι δεν έχεις εξελιχθεί και είσαι ακόμα εκεί. Δηλαδή, για καλό είναι να ντρεπόμαστε για τα περσινά μας. Σημαίνει ότι δεν είσαι εκεί πια. Το βλέπεις. Έχεις ανεβεί ένα σκαλοπατάκι συνειδητότητας και το βλέπεις. Η πνευματική εξέλιξη δεν έχει ποτέ τέλος. Και η πνευματικότητα. Και να πούμε και το άλλο. Και δεν υπάρχει και θεραπεία ως τελικός στόχος. Αυτό το healing, η θεραπεία. Δεν υπάρχει θεραπεία θεραπεύτικα. Τελειώσαμε. Αυτό είναι δυναμικό το ταξίδι. Από τη στιγμή που είσαι ζωντανός και από τη στιγμή που τολμάς και ζεις, ναι. Στην περίπτωση αυτή που τολμάς και κάνεις swipe right. Συνεχώς παθαίνεις και μαθαίνεις καινούργια πράγματα. Ναι, 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 ναι. Και τα κάνουμε όλα αυτά και θα βγούμε το ραντεβού τελικά. Ναι. Και μετά, παιδιά... Το ραντεβού γίνεται πάντοτε σε χώρο δημόσιο, την παρουσία άλλων ανθρώπων. Ένα-δυο στενοί μας φίλοι γνωρίζουν πού θα πάμε, με ποιον θα συναντηθούμε, τι τηλέφωνο έχει εκείνο το πρόσωπο το οποίο θα συναντηθούμε. Εννοείται ότι πρέπει να γνωρίζουμε τον αριθμό τηλεφώνου του άλλου και να έχουμε μιλήσει και στο τηλέφωνο, όχι μόνο από την εφαρμογή με κάποιον που θα γνωριστούμε. Τώρα χαίρομαι που το λες αυτό. Δράτω με τις ευκαιρίες. Δεν μπαίνουμε στο αυτοκίνητο κάποιου που δεν το ξέρουμε καλά. Με μία καλεσμένη, δεν θα πω το όνομά της, δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, δεν θα το πω. Να σχολιάζουμε στο τηλέφωνο ότι έχει μάθει για πολλά περιστατικά από γυναίκες που πάνε στο σπίτι, ρε παιδιά. Δεν είναι η κοινωνία, παιδιά, εκεί ακόμα. Δεν μπορείς να πηγαίνεις στο σπίτι πρώτη φορά ενός αγνώστου, ρε παιδιά. Όλα μου, στο σπίτι του, άμα πας πρώτη φορά, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα σε ορμήξει για να σε απαυτώσει. Αυτό είναι το σάβαξο σενάριο. Νομίζω... Το μόνο σίγουρο. Το σίγουρο. Από εκεί και πέρα μπορεί και να σε δολοφονήσει, μπορεί και να σε δηλητηριάσει, μπορεί και να σε κακοποιήσει. Μπορεί. Θέλω να πω πράγματα που εμένα μου φαίνονται αυτονόητα, πρέπει να ακουστούν δημοσίως. Δεν παίρνουμε στα αυτοκίνητα αγνώστων, που δεν έχουμε δει ποτέ στη ζωή μας, ρε παιδιά. Πάει ο καθένας με το δικό του αυτοκίνητο ή με το μέσο μαζικής μεταφοράς που χρησιμοποιεί, ναι, σε ένα δημόσιο χώρο και το πρώτο ραντεβού τελειώνει και ο καθένας πάει σπίτι του μόνος του. Δεν κάνουμε σεξ το πρώτο ραντεβού. Και αν επιμένει, παιδιά, για σπίτι ο άγνωστος, block and delete. Εάν είναι σχέση που θέλουμε να κάνουμε, δεν κάνουμε σεξ το πρώτο ραντεβού. Αν όντως μας γουστάρει ο άλλος και θέλει να κάνει σχέση μαζί μας, μπορεί να περιμένει και στο δεύτερο και στο τέταρτο ραντεβού να απαυτοθούμε. Γιατί το πιο συχνό πρόβλημα που συναντούν οι άνθρωποι στις εφαρμογές γνωριμιών είναι ότι συναντούν ανθρώπους που δηλώνουν ότι θέλουν σχέση και στην πραγματικότητα θέλουν μόνο σεξ. Και άμα πάρουν το σεξ, κάνουν ghosting, κάνουν τελείς, εξαφανίζονται και μην τον είδατε τον Παναγή και την Παναγιώτενα. Κάποιος ο οποίος θέλει μόνο σεξ, έστω και αν δηλώνει κάτι διαφορετικό, αν του δώσεις αυτό που θέλει το σεξ, θα φύγει. Αν δεν του το δώσεις, πάλι θα φύγει
γιατί δεν θα έχει διάθεση να ξοδέψει χρόνο για να πάρει σεξ από σένα δύσκολα, ενώ αλλού θα το βρει εύκολα. Ναι. Και γι' αυτό είναι πάρα πολύ καλή ιδέα, αν θέλουμε μόνο σεξ, να δηλώνουμε ότι θέλουμε μόνο σεξ, αν θέλει και ο άλλος μόνο σεξ, να δηλώνουμε ότι θέλει και ο άλλος μόνο σεξ. Λοιπόν, αν θέλουν μόνο σεξ, να σεξουαλίζονται με αυτούς που θέλουν μόνο σεξ, αυτοί που θέλουν σχέσεις, να βγαίνουν ραντεβού και να δουν αν ταιριάζουν με κάποιον για να φτιάξουν μια σχέση. Ναι. Εντάξει, λίγο πολύ αυτά που λες και λίγο πολύ ακριβώς νομίζω ισχύουν και στο dating με κάθε τρόπο τέλος πάντων. Είναι απαραίτητο να υπάρχει μία μίνιμουμ ερωτική έλξη. Δηλαδή δεν θα βγούμε ραντεβού με κάποιον ή με κάποια που μας είναι απεχθής, που δεν μας αρέσει η φάτσα τους, που δεν μας ελκύει το σώμα τους, που δεν νιώθουμε οποιανδήποτε έλξη. Μία μίνιμουμ ερωτική έλξη είναι απαραίτητη, αλλά πέραν τούτης χρειάζεται να παρατηρήσουμε και να μάθουμε πώς είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς σκέφτεται, πώς λειτουργεί, τι αξιακό σύστημα έχει, ποια είναι τα ψυχολογικά του. Ναι. Εκείνου είναι η δικιά του δουλειά να μάθει τα αντίστοιχα για μας. Και όταν πάμε να φλερτάρουμε, δεν πάμε για να εντυπωσιάσουμε τον άλλον ή για να σιγουρευτούμε τι θα μας θέλει. Πάμε για να δούμε τον άλλον ποιος είναι, τι καπνοφουμάρει και αν μας κάνει. Εγώ έχω πάει πολλά πρώτα ραντεβού τέτοια. Παλιότερα. Πάρα πολλά. Για να τσεκάρεις τα νερά, ρε παιδί μου. Ναι, όταν ήμουν ελεύθερη και ήθελα να κάνω σχέση, μιλάμε τώρα πριν το δεύτερο μου γάμο. Είχα πάει πολλά τέτοια ραντεβού. Στα οποία έλεγα και ξεκάθαρα εγώ, γι' αυτό και γι' αυτό τον λόγο, δεν κάνουν, δεν ταιριάζουν. Bye. Ή μου έλεγαν. Έτυχε να μου πούνε, είσαι παχουλή. Και εμένα μου αρέσουν οι κοπέλες που είναι αδύνατες. Κανένα πρόβλημα. Δεν θα κάνω δίαιτα. Υπάρχουν πολλές κοπέλες αδύνατες. Γεια σας. Είναι κακό. Πήγαινα με το αυτοκίνητό μου σε δημόσιο μέρος, πλήρωνα και τον καφέ μου. Για το δημόσιο μέρος, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό. Ειδικά τον όλο συνάδελφο, είναι ραντεβού στα τυφλά. Ναι. Τώρα. Χρησιμοποιούσα την ώρα μου για να ρωτήσω τις ερωτήσεις αυτές που ήταν σημαντικές για μένα, να δω τι θα έμαθαινα εκείνον τον άνθρωπο. Τσέκαρα κιόλας και πώς ένιωθα. Ναι. Αν ένιωθα ασφάλεια να βρίσκομαι στο ίδιο τραπέζι με έναν άνθρωπο που δεν ήξερα και αν ένιωθα ευχαρίστηση, αν ένιωθα φόβο, αν ένιωθα περίεργα. Δεν σημαίνει κάτι αν βγεις ένα πρώτο ραντεβού, ρε παιδί μου, ότι κιόλας έχεις κάποια υποχρέωση ή εσύ ή ο άλλος για να προχωρήσετε. Έχω δει σε πολύ παλιά εφαρμογή της Όπρα, πολύ παλιά και εκπομπή της Όπρα, ότι πάρα πολλοί βιασμοί θα είχαν αποφευχθεί γιατί ο άνθρωπος, λέει, είναι το μοναδικό θηλαστικό το οποίο νιώθεις τον κίνδυνο, το νιώθεις, όλα τα θηλαστικά το νιώθουν τον κίνδυνο, πώς τα ζώα νιώθουν τη φωτιά που έχει ξεσπάσει χιλιόμετρα μακριά και έχουν φύγει, πρώτα που φεύγουν τα ζώα και τα πουλιά. Ο άνθρωπος το νιώθει, έχει βγάλει γυναίκες που έχουν βιαστεί και όλες απαντήσαν ότι το νιώθανε, αλλά... Εκεί κολλάει το σύνδρομο του καλού κοριτσιού. Και τη συνεξάρτηση. Το θέμα της συνεξάρτησης. Δεν είναι αυτό που νομίζω. Έρχεται, ξέρω εγώ, τώρα ο άγνωστος και σε ρωτάει κάτι. Δείξε μου το δρομάκι, είναι να πάμε προς τα εκεί. Και εσύ νιώθεις ότι κάτι δεν πάει καλά. Αλλά λες να δείξεις στον άλλον την πληροφορία και την πατάς. Ναι. Να νιώθετε φόβο. Block and φύγαμε. Πώς το λένε, φύγαμε. Κατευθείαν. Από την αγένεια δεν έπαθε κανείς τίποτα. Και δεν έχει ντροπή αυτό το πράγμα. Καθόλου, από την αγένεια δεν έχει μάθει κανείς τίποτα. Αντιθέτως από το καλό κορίτσι έχει πάθει. Επίσης, όταν είμαστε κουρασμένοι ψυχικά και συναισθηματικά μετά που έχουμε σπαταλήσει χρόνο να μιλήσουμε με 5, 6, 7, 8, 9, 10 πρόσωπα και νιώθουμε κούραση, καλά κάνουμε να βγούμε από την εφαρμογή για όσο καιρό χρειαζόμαστε να ξεκουραστούμε και μετά ξαναμπαίνουμε. Να μην πάθουμε συναισθηματικό burnout. Επίσης, δεν αγγίζει να την σβήνουμε εντελώς την εφαρμογή. Μπορούμε να απενεργοποιούμε για όσο χρονικό διάστημα χρειαζόμαστε να ξεκουραστούν. Επίσης, εάν δεν αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια, δεν θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε κάποιον άνθρωπο που να είναι συμβατός με εμάς. Δηλαδή, αν θα μπαίνεις στην εφαρμογή 3 λεπτά τη μέρα και θα λες swipe left, σου λέει, ο μαλάκας έτσι, δεν θα γνωρίσεις. Πρέπει να το πάρεις σοβαρά το ζήτημα. Πώς ξεκινάς μια εργολαβία, παίρνεις μια εργολαβία να χτίσεις ένα σπίτι, το παίρνεις σε σοβαρά το ζήτημα. Project, παιδιά. Ναι, αφιερώνω χρόνο και ενέργεια για να βρω το τέριμα.
Εγώ προσωπικά σου είπα, δεν θέλω Τέρι και ένας βασικός λόγος είναι ότι δεν έχω και χρόνο. Σοβαρό λόγο. Δεν έχω τον χρόνο να αφιερώσω και στην ανέβρεση συντρόφου, αλλά και στη διατήρηση μετά τις ερωτικές σχέσεις. Είναι χρονοβόρο αυτό το πράγμα. Αλλά, εάν το είχα τόσο μεγάλη ανάγκη, ναι, θα τα σταματούσα όλα, τροποντινά, τρόπος του λέγει. Δεν είμαι χρόνο, εντάξει, εγώ είμαι και ένα χρόνο μόνο μετά από το χωρισμό μου, δηλαδή είμαι πολύ νωρίς μετά από χωρισμό από γάμο, αλλά θέλω να σου πω ότι δεν γίνονται μαγικά αυτά τα πράγματα και δεν γίνονται χωρίς προσπάθεια και δεν γίνονται από την πρώτη. Χρειάζεται σχέδιο, επιμονή, υπομονή, να δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας να ξεκουράζει, να κάνουμε διάλειμμα. Το πιο σημαντικό όμως νομίζω είναι να αποβάλουμε τα στερεότυπα. Ναι. Υπάρχει ο the one and only, δεν υπάρχει ο ένας και μοναδικός, δεν υπάρχει παιδιά. Εμείς το χτίζουμε τον ένα και μοναδικό. Όπως χτίζουμε τον εαυτό μας να είναι ένας και μοναδικός, χτίζουμε και τη σχέση μας να είναι μία και μοναδική. Αυτά τα φτιάχνεις, τα χτίζεις, τα κατασκευάζεις. Ναι, μαζί. Άρα αυτό που πρέπει να βρεις στην αρχή, να διαπιστώσεις στην αρχή, είναι αν ο άλλος είναι διατεθειμένος να δουλέψετε μαζί για να χτίσετε κάτι ωραίο και για τους δυο σας. Ναι. Ναι. Πάντως έχω καλά νέα. Έχω ακούσει ελπιδοφόρα μηνύματα. Κόσμο, ναι, ότι τώρα που αυτή η περίοδος που έχει η πανδημία είναι προς το τέλος, ότι άρχισαν και γίνονται γνωριμίες. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η περίοδος θα μας μαλακώσει κιόλας. Θα μας κάνει να δούμε πιο πολύ ότι είναι όλα μάταια ούτως ή άλλως, ότι η ζωή είναι μικρή και ότι οι σχέσεις είναι η ποιότητα της ζωής μας, είναι ο θησαυρός μας. Τις θέλουμε τις σχέσεις. Δεν γίνεται. Και ότι θα κάνει τους ανθρώπους να ντρέπονται λιγότερο. Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Νομίζω ότι τώρα, μετά που έχουμε κλειστεί τόσο πολύ και έχουμε ζήσει τη μοναξιά στο πετσί μας, θα είναι περισσότεροι άνθρωποι διατεθειμένοι να ανοιχτούν για να βιώσουν τον έρωτα, την ερωτική αγάπη, τη συντροφικότητα. Να ρισκάρουν, να βάλουν το πόδι στο κρύο νερό, σιγά σιγά. Ναι. Είναι μια γόνιμη περίοδος αυτή για νέες γνωριμίες. Ψυχολογικά και κοινωνικά είναι. Είναι και οι επόμενοι μήνες και το καλοκαίρι θα είναι. Οπότε όσοι θέλετε πραγματικά να γνωρίσετε το τέρι σας, να γνωρίσετε έναν άνθρωπο που να μπορεί να γίνει τέρι σας, αυτό εννοώ, όχι ότι υπάρχει το τέρι μας προδιαγεγραμμένο, θα αφιερώσουμε χρόνο και ενέργεια τώρα, είτε διαδικτυακά είτε εξοδικτυακά, ναι. Να δείξουμε ότι είμαστε διαθέσιμοι, ότι ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε για να σας ελέγξουμε, μας κάνετε, όχι για να σας εξυπηρετήσουμε. Αυτό μου άρεσε πολύ και νομίζω έτσι πρέπει να κλείσουμε. Εύχομαι γρήγορη απελευθέρωση από αυτή την κατάσταση της ομοιρίας που έχουμε από τον κορονοϊό. Και να βρεθούμε. Εγώ θα βρεθούμε Θεσσαλονίκη. Να βρεθούμε και από κοντά όλοι. Ναι. Ναι, παιδιά. Πού και... θα πάει, θα περάσει και το 21, Δεσποίνα, πού θα πάει το 22, θα είμαστε φυσιολογικά, έτσι θέλω να ελπίζω. Και να μην ξανακλείσουμε, να πάει έτσι, έστω με περιορισμούς και τα λοιπά, να μην ξανακλείσουμε, θα δούμε τώρα τι να πω. Και εκεί, παιδιά, προσπαθήστε, εκεί πέρα έξω είναι, εκεί πέρα έξω. Στο σπίτι δεν είναι μόνο στο διαδίκτυο, αλλά και έξω θα γνωριστείς, πάλι στο διαδίκτυο θα κάνεις τις συζητήσεις μέχρι να... Είσαι στο μέχρι να βγεις ραντεβού. Μία Κροάτρια έστειλε ότι παντρεύτηκε κιόλας από το Tinder. Μπράβο, συγχαρητήρια και να περάσουν πολύ ωραία. Και εγώ έχω φίλη μου που παντρεύτηκε. Στην Νορβηγία. Ναι. Που μάλιστα μου είχε πει, το συζητούσαμε τότε, ήταν το 15, 16. Το συζητούσαμε, μου λέει, θα είμαι έτοιμη, μου λέει, για να κάνω κάτι ωραίο στη ζωή μου. Τη λέω, γιατί δεν μπαίνει σε καμιά εφαρμογή γνωριμία. Μου λέει, θα μπω στο Tinder. Και από εκεί, Και λίγες εβδομάδες μετά γνώρισε τον άντρα, έχουν και το παιδάκι του τώρα. Μια χαρά. Ναι. Και είναι ζευγάρι το οποίο είναι. Ταιριαστό ζευγάρι. Πάνε και στο ψυχολόγο μαζί, αμαλάχη, ενώ με το χρειάζονται, γιατί όχι. Ναι. Δεν είναι Έλληνας ο άντρας της, ναι. Αυτή είναι μισή Ελληνίδα. Τέλος πάντων. Τέκλα Πετρίδου, YouTube, τα ξέρετε όλα αυτά τα δικά της. Έχεις κανένα σεμινάριο να ανακοινώσουμε? Κάνουμε μια σειρά από σεμινάρια μαζί με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου και το επόμενο σεμινάριο που έχουμε είναι... πολύ ενδιαφέρον. Έχει τίτλο «Από τη λύπη στην κατάθλιψη». Είναι webinar. Θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 12 Ιουνίου 2021. Yeah.
μεταξύ 3 με 4 μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για αυτό το σεμινάριο στην ιστοσελίδα της Impressme. Ωραία. Η εταιρεία impressme.gr που μας διοργανώνει τα σεμινάρια, δεν τους έχουμε αναθέσει να διοργανώνουν τα σεμινάρια, είναι webinar. Ωραία. Είναι το τελευταίο από μια σειρά webinars για τα συναισθήματα και ήταν όλα πολύ ενδιαφέροντα και το webinar για την αγάπη ήταν πολύ ενδιαφέροντα το προηγούμενο. Μου το είπαν οι κροατές που το παρακολούθησαν, ξέρω. Άρετε, ωραία. Είναι πάρα πολύ. Ευτυχώς που υπάρχει και αυτή η δυνατότητα, γιατί πάνε τα άλλα. Θα γίνουν όμως παιδιά και τα από κοντά. Πού θα πάει. Να κάνουμε. Να κάνουμε μαζί ένα event, βρε Δέσποινα. Θα κάνουμε οπωσδήποτε. Και στο γιατί όχι και το κανάλι μου στο YouTube μαζί. Οπωσδήποτε θα γίνουμε. Θα κλείσουμε ένα στάδιο. Yeah. Έχουμε και μια πολύ σπουδαία τραγουδίστρια στο κανάλι, την Τάνια Τιχουσμέντογλου. Θα μας τραγουδήσει η Τάνια. Παίρνουμε και ορχήστρα. Να κάνουμε πάρτι. Να ξεδώσουμε. Πολλές ιδέες, να ξέρεις. Δεν ξέρεις, ευχαριστούμε πάρα